Είναι από το βιβλίο Βασιλέων Α, το κεφάλαιο Γ, το τρίτο κεφάλαιο και το εδάφιο 3. Σελίδες 330, Βασιλέων Α, Γ κεφάλαιο, 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Και ηγάπησεν ο Σολομών τον Κύριον και περιπατών εις τα διατάγματα, εις τα προστάγματα Δαβίδ του πατρός αυτού, μόνο εθυσίαζε και θυμίαζεν επί τους υψηλούς τόπους. Και πήγαινε ο βασιλεύς εις Γαβάων για να θυσιάσει εκεί, διότι εκείνος ήτο ο υψηλός τόπος ο Μέγας, 1000 ολοκαυτώματα προσέφεραν ο Σολομών επί το θυσιαστήριον εκείνο. Εφάνει δε ο Κύριος εν Γαβάων εις τον Σολομών τα καθύπνων δια ανοιχτός και είπεν ο Θεός, ζήτησον τι να σοι δώσω. Ο δε Σολομών είπε, εσύ έκαμες μέγα έλεος προς τον δούλο σου Δαβίδ, τον πατέρα μου, επειδή περιεπάτησεν ενώπιόν σου εν αληθεία και εν δικαιοσύνη και εν ευθύτη καρδίας μετά σου. Και φύλαξας εις αυτόν το μέγα του το έλεος και έκαμες εις αυτόν ιών καθήμενον επί του θρόνου αυτού καθώς την ημέραν ταύτην. Και τώρα, Κύριε Θεέ, εσύ έκαμες τον δούλο σου βασιλέα αντί Δαβίδ του πατρός μου, και εγώ είμαι παιδάριον μικρόν, δεν εξεύρω πως να εξέρχομαι και να εισέρχομαι. Και ο δούλος σου είναι μέσω του λαού σου, τον οποίον έκλεξας, λαού μεγάλου, όσες εκ του πλήθους δεν δύναται να αριθμηθεί, ουδέν να λογαριαστεί. Δώσ' λοιπόν εις τον δούλο σου καρδία νοήμωνα, εις τον ακρίν των λαών σου, για να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού, διότι τι δύναται να κρίνει τον λαόν σου τούτο τον μέγαν. Και ήρεσεν ο λόγος εις τον Κύριον ότι ο Σολομός εζήτησε το πράγμα τούτο. Και είπε ο Θεός προς αυτόν, επειδή εζήτησα το πράγμα τούτο και δεν εζήτησα σε αυτόν πολυζωίαν και δεν εζήτησα σε αυτόν πλούτη και δεν εζήτησα στην ζωή των εχθρών σου, αλλά εζήτησα σε αυτόν σύνεσιν δια να εννοείς κρίσιν, ιδού έκαμα κατά τους λόγους σου. Ιδού έδεκα εισέ καρδίαν σοφήν και συνετήν, ώστε δεν εστάθη προτερών σου ομοιός σου, ουδέ μετασέ θέλει σταθεί ομοιός σου. Έτι δε έδωκα εισέ, και ό,τι δεν εζήτησας, και πλούτον και δόξαν, ώστε μεταξύ των βασιλέων δε θέλει είστε ουδείς ομοιός σου καθόλας τα σημέρα σου. Και αν περιπατείς εις τα σοδούς μου, φυλάτων τα διατάγματά μου και τα συντολάς μου, καθώς περιεπάτησε ο Δαβίδ ο πατήρ σου, τότε θέλω μακρύνει τα σημέρα σου. Και εξύπνησε ο Σολομών και ειδού ήτο εν ύπνιον, και ήλθεν εις Ιερουσαλήμ και στάθη ενώπιον της Κιβωτού της Διαθήκης του Κυρίου και προσέφερεν ολοκαυτώματα και έκαμεν ειρηνικάς προσφοράς και έκαμε συμπόσιον εις πάντα στους δούλους αυτού. Αμήν. Ο Θεός όταν αποφάσισε να δημιουργήσει τη βασιλεία του επί της γης, στην οποία επρόκειτο να βασιλεύσει ο Χριστός για 1000 χρόνια και της οποίας βασιλείας δεν θα υπάρχει τέλος, έψαξε να βρει έναν άντρα κατά την καρδία του, ο οποίος να πράττει πάντα τα θελήματά του, και βρήκε αυτόν σε ένα παιδί 17 χρονών και νωρίτερα ίσως, σε ένα νέο, βρήκε τον άνθρωπον αυτόν, ο οποίος είναι άνδρας, ήταν άνδρας κατά την καρδία του, ώστε έπρατε πάντα τα θελήματα του Θεού, και το όνομά του ήταν Δαβίδ. Όμως η ζωή του ανθρώπου περνάει και κανείς δεν είναι μόνιμος στη ζωή αυτή. Και ο Θεός αποφάσισε την καλή συνέχεια, γιατί πράγματι ο Δαβίδ ήταν ένας βασιλιάς που περιεπάτησε ενώπιον του Κυρίου με αλήθεια, με δικαιοσύνη και με ευθύτητα καρδιάς, και έπρατε πάντα τα θελήματά του, και όταν αμάρτησε ήταν έτοιμο, και όταν έκανε λάθη οι αμαρτίες, ήταν πάντα έτοιμος να επιστρέφει στο Θεό και να ζητάει συγχώρεση, και ο Θεός, και έβρισκε πάντοτε χάρη ενώπιον του Θεού και ο Θεός το συγχωρούσε. Όμως η ζωή του πέρασε και ο Θεός έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα στα πολλά παιδιά του Δαβίδ εκείνον τον κατάλληλο που θα μπορούσε να συνεχίσει το έργο του ο Θεός με αυτόν. Και πράγματι βρήκε ένα νεαρό πάλι παιδί, τον Σολομώντα, που σημαίνει ειρηνικός, γιατί ήταν πάντα ειρηνικός άνθρωπος, και αυτό είναι ωραίο χαρακτηριστικό. Δεν
τσακωνότανε, δεν θύμωνε, δεν αγρίευε, δεν παραπονιότανε, δεν γκρίνιαζε. Ήτανε πάντοτε ειρηνικός και αυτό ήταν και το κύριο χαρακτηριστικό για το οποίο ο Θεός τον διάλεξε για να τον κάνει συνέχεια του Δαβίδ στην δική του, του Θεού, τη Βασιλεία. Και έτσι εξέλεξε τον Σολομώντα, παρόλο που υπήρξαν δυσκολίες από άλλα αδέλφια που επεδίωξαν να πάρουν αυτοί με τη δική τους δύναμη τη Βασιλεία. Όμως η αλήθεια είναι ότι αναξάρτητα από τις δυνάμεις που έχει άνθρωπος, το έργο γίνεται μόνο από το Θεό. Αν ο Θεός δεν δώσει, κανένας άνθρωπος δεν έχει. Και αν ο Θεός δεν ενεργήσει, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί. Και έτσι ο Σολομών διεδέχθη και χρήστη βασιλιάς του Ισραήλ, αγάπησε το Θεό και η αγάπη του αποδεικνυόταν ότι περπατούσε στα προστάγματα του Δαβίδ του πατρός του, αλλά επειδή ακόμη δεν υπήρχε ο ναός τον οποίον ο Θεός είχε προσδιορίσει ο Δαβίδ να στείλει, εθυσίαζε ο λαός αλλά και αυτός επί τους υψηλούς τόπους. Και εδώ αρχίζει τώρα το έργο του Θεού με μια ωραία επίσκεψη που ο Θεός κάνει στον Σολομώντα. Ενώ πήγε στη Γαβαών, εκεί που ήταν ο υψηλός τόπος ο Μέγας και θυσίασε μια πρωτοφανή μεγάλη θυσία, 1000 ολοκαυτώματα, αμέτρητα 1000 ολοκαυτώματα, και ήταν όλος ο λαός εκεί. Τη νύχτα που έπεσε να κοιμηθεί, ο Θεός τον επισκέφθηκε με ενύπνιο και το έκανε μια ερώτηση από την οποία θα εξαρτάται η συνέχεια της ζωής του ως επιτοπλίστων. Γιατί από αυτά που τελικά ζητάμε από το Θεό εξαρτάται, αυτά ακριβώς προσδιορίζουν αυτά που θα ζούμε στη συνέχεια της ζωής μας, που θα απολαμβάνουμε ή και για τα οποία θα ταλαιπωρούμεθα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ζητάμε πραγματικά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πολύ σημαντικό να ζητάμε πράγματα ευάρεστα εις το Θεό. Ο Θεός λοιπόν τον επισκέφθηκε και έκανε μία ερώτηση η οποία έμεινε ονομαστή και η οποία ίσχυε πάντοτε, ισχύει και θα ισχύει πάντοτε σε όλους τους ανθρώπους τους οποίους εκλέγει ο Θεός και τους οδηγεί στο να κάνουν το θέλημά Του. Του είπε «Ζήτησόν μη, τι θέλεις να σου δώσω». Όμορφη ερώτηση. Μία ερώτηση που θα καθορίσει τη ζωή του. Υπάρχουν πολλά αιτήματα, αλλά υπάρχει κάποιο ίσως το οποίο προσδιορίζει τη ζωή του ανθρώπου μέχρι το τέλος της. Και ο Σολομών μέσα στον ύπνο του είπε αυτό το οποίο φιλοξενούσε στην καρδιά του, τους φόβους του, την αγωνία του και το αίτημά του. Είπε λοιπόν ότι «Εσύ Θεέ μου που μου ρωτάς σήμερα και μου ζητάς να σου πω τι να μου δώσεις, έκαμες έλεος το δούλο στο Δαβίδ, γιατί πράγματι περπάτησε εν αληθεία, εν δικαιοσύνη και εν ευθύτητη και εφύλαξες αυτόν μεγάλο έλεος, όχι όπως το Σαούλ, τον οποίο τον απεδοκίμασας, και έκλεξες άλλον για συνέχεια του Σαούλ, έκανες μεγάλο έλεος και έδωκες σε αυτόν το Δαβίδ, καθήμενον επί του θρόνου αυτού, ιών δικών σου, καθώς αυτή την ημέρα». Έλεος Κυρίου ήταν ότι
ευλόγησες το γιο σου, το γιο του, συγγνώμη, και τον έκανες βασιλιά. Είχε ευγνωμοσύνη ο Σολομών στη χάρη που έκανε ο Θεός, γιατί μπορούσε να εκλέξει οποιονδήποτε άλλον εκτός από τα παιδιά του. Και αναγνωρίζει και κάτι άλλο ο Σολομών. Το έλεος το δικό σου ήταν που τον έκανες, που με έκανες βασιλιά, γιατί δεν άξιζα για να γίνω βασιλιάς. Γιατί είμαι παιδίον μικρών και δεν εξεύρω πώς να εξέρχομαι και πώς να εισέρχομαι. Δεν εξεύρω τι να κάνω σαν βασιλιά που με έκανες. Έχει μέσα στην καρδιά του κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για διδασκαλία δική μας. Αναγνωρίζει ότι δεν ξέρει τι να κάνει και το εκφράζει σε αυτόν που πρέπει να το εκφράσει, στο Θεό. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω πώς να το κάνω. Και ο Απόστολος Ιάκωβος λέει, αν τι είναι λυπή σοφίας, αζητεί σοφία από το Θεό, τον δίδοντα και μείον ιδίζοντα. Το δίδοντα πλουσίως και μείον ιδίζοντα. Δηλαδή ανέλαβε αυτό το έργο, αυτή την αποστολή, αυτή την εξουσία, αυτή τη δύναμη. Και αντί να λέει τώρα θα βασιλεύσω και ξέρω τι να κάνω, μπροστά στο Θεό στάθηκε με ειλικρίνεια αλλά και με συγκεκριμένη ταπείνωση, λέγοντας δεν ξέρω τι να κάνω. Και αυτό είναι το σωστό, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό δεν είναι η γνώμη του, ούτε η αδυναμία του, η έκφραση της αδυναμίας του. Είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάνει χάρη ο Θεός και μας χαρίζει μια γυναίκα και παντρευόμαστε. Τι ώρα είναι να πούμε δεν ξέρω τι να κάνω στη γυναίκα που μου την έδωσες, γιατί αν κάνω ό,τι θέλω θα την κάνω δυστυχισμένη. Ή σου χαρίζει έναν άντρα, μην πεις ποτέ ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω, γιατί πρέπει να τον κάνω ευτυχισμένο, αλλιώς θα τον κάνω δυστυχισμένο. Σου χαρίζει παιδιά, δεν ξέρω πώς να τα μεγαλώσω, δεν ξέρω τι να κάνω. Σου χαρίζει δουλειά, δεν ξέρω τι να κάνω. Σε βάζει μέσα στην εκκλησία, δεν ξέρω πώς να σταθώ. Αλλά και σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής του άνθρωπος είναι ανάγκη να έχει αυτή την μεγάλη επίγνωση. Δεν ξέρω, Κύριε, τι να κάνω. Όχι όταν βρίσκεται σε αδυναμία ή σε αδιέξοδα που θα βρεθεί. Εκεί είναι εύκολο, εκεί το κάνουν όλοι. Αλλά όταν νομίζει ότι έχει δύναμη, εξουσία και ξέρει πάρα πολύ καλά τι να κάνει, γιατί ο Θεός λέγει «Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας και οι οδοί μου δεν είναι οδοί σας». Και συνέχεια της ταπεινής αυτής αλλά εν αληθεία θέσης που κράτησε ο Σολομώντας, έκανε και το σχετικό αίτημα. Δώσε, Κύριε, στο δούλο σου καρδία νοήμωνα, ώστε να κάνω όχι ό,τι θέλει η καρδιά μου, ούτε ό,τι θέλω εγώ. Δώσε μου καρδία νοήμωνα δική σου, ώστε να κάνω αυτό που πρέπει, που είναι αυτό που θέλεις εσύ, και μάλιστα για το καλό του λαού μου. Πολύ σημαντική αυτή η απόφαση και η θέση του Σολομώντα.
Δώσε μου μια καρδιά που επειδή είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, να είναι κατά την καρδία σου, ώστε να μην παίρνω αποφάσεις και να μην ενεργώ όπως εγώ θέλω, αλλά να ενεργώ όπως εσύ θέλεις. Να μην χρησιμοποιώ την καρδιά μου και τη λογική μου με τη βοήθειά σου στο έργο μου, αλλά το έργο μου να το κάνεις εσύ με μένα κατά το θέλημά σου. Πολύ κοντά, αλλά μεγάλη διαφορά. Όχι εγώ με τη βοήθεια του Θεού, εσύ Θεέ μου κατά πάντα με την υπακοή και την ταπείνωση στη δική μου. Μεγάλη διαφορά, αδέλφοι. Γιατί μπορεί να κάνω κάτι και να ζητάω βοήθεια από το Θεό και θα με βοηθήσει, αλλά κάνω αυτό που εγώ θέλω. Ο Θεός θέλει να το έργο μας, την αποστολή μας, να την αναθέσουμε στο Θεό, αυτός να ενεργεί και εμείς να λέμε αμήν. Γι' αυτό βλέπουμε δυστυχισμένους ανθρώπους που κάνουν τους δίπλα τους επίσης δυστυχισμένους. Να το ξαναπώ, αδερφοί, αυτό. Βλέπουμε ανθρώπους δυστυχισμένους δίπλα μας, οι οποίοι νομίζουν ότι κάνουν, επειδή προσεύχονται στο Θεό, το θέλημα του Θεού, και γίνονται και αυτοί δυστυχισμένοι και οι διπλανοί τους, και δεν διορθώνονται μετά τα πράγματα εύκολα και η δυστυχία προχωράει, η ταλαιπωρία προχωράει. Γι' αυτό και ο Σολομών ευθύς εξ αρχής είπε, δώσε μου καρδία νοήμωνα, εις το να διακρίνω τι είναι το καλό και το κακό για το λαό, το οποίο, στον οποίον εσύ με έβαλες να κυβερνάω. Φοβάται την εξουσία που του έδωσε ο Θεός, μην αποτύχει. Εάν είσαι υπό εξουσία και λάθος να κάνεις, αποτυχία δεν μπορείς να φέρεις μεγάλη. Αν είσαι όμως σαν εξουσία, αν έχεις εξουσία, σαν πατέρα, σαν μητέρα, σαν αδελφός, σαν αδελφή, σαν πρεσβύτερος, σαν διάκονος, τότε τα λάθη είναι πόδινα και για σένα προσωπικά και για όλους τους γύρω σου. Και είναι βέβαιον ότι θα κάνεις λάθη, εκτός και αν ζητήσεις καρδιά νοήμωνα, ώστε να θέλει αυτά που ο Θεός θέλει. Και ο Θεός χάρηκε. Χάρηκε για το αίτημα του Σολομώντα, γιατί κατάλαβε ότι έχει βρει έναν άνθρωπο που πραγματικά ενδιαφέρεται για το καλό του λαού, ταπεινώνοντας τον εαυτό του, γιατί δεν μπορεί να κάνει καλό στους άλλους εάν δεν ταπεινωθεί πρώτα ενώπιον του Θεού. Δυστυχία θα φέρει στους άλλους εάν δεν βρίσκει χάρη ενώπιον του Θεού επειδή ταπεινώθηκε. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρή είναι η θέση την οποία έχουμε σαν χριστιανοί, που μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Γιατί μόνο εμείς οι χριστιανοί, οι αληθινοί χριστιανοί, έχουμε υγιένουσα διδασκαλία. Έχουμε διδασκαλία απευθείας από το Θεό, δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, ώστε να είναι δυνατόν σε μας να διακρίνουμε πάντοτε το καλό και το κακό, καθώς το αφιερώνουμε στο Θεό και ο Θεός το αναλαμβάνει. Γι' αυτό θα έλεγα, ναι μεν είμαστε σε πολύ πλεονεκτική θέση έναντι των ανθρώπων, αλλά είμαστε και σε πολύ μεγάλη ευθύνη έναντι των ανθρώπων που έχει βάλει ο Θεός δίπλα μας. Το λάθος σου θα κάνει δυστυχισμένη τη γυναίκα σου ή τον άντρα σου. Το λάθος σου που νομίζεις ότι είναι σωστό θα κάνουν δυστυχισμένα τα παιδιά σου. Και αν τους κάνεις δυστυχισμένους, δεν θα σε θέλουνε και θα είσαι πιο πολύ δυστυχισμένος εσύ.
Θα σε απορρίπτουνε. Τους άκουσα μια φορά και πήγα, σ' άκουσα δεύτερη φορά χάλια, τρίτη φορά χάλια, τέταρτη, δεν θέλω να σε ξανακούσω. Και έτσι πετυχαίνει το έργο το διάβολος που απομακρύνει, απομονώνει και αποξενώνει τους ανθρώπους. Ενώ αυτό το νέο παιδί των 30 ετών, ο Σολομών, έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά τι έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη αυτά που δεν μπορεί να κάνει αυτός. Και επαναλαμβάνω, εάν κάποιος είναι ελλιπής σοφίας, και δεν ξέρω κανέναν που δεν είναι, αν κάποιος είναι ελλιπής σοφίας, σας ζητάει από το Θεό, χωρίς δισταγμό όμως, γιατί ο Θεός δίνει πλούσια σοφία και δεν ονειδίζει κανέναν. Και όταν άκουσε ο Θεός την ερώτηση αυτή, το αίτημα του Σολομώντα, χάρηκε και του είπε, επειδή δεν ζήτησες αυτά που ζητάνε οι άνθρωποι, πολυζωία, μακροζωία, πλούτη και επιτυχίες στους εχθρούς σου, αλλά ζήτησε σοφία, εγώ θα σου δώσω περισσότερη από όλους τους ανθρώπους που υπήρξαν ή που θα έρθουν. Δηλαδή, στην ταπείνωσή του βρήκε ιδιαίτερη και μεγάλη χάρη από το Θεό. Η ταπείνωσή του τον οδήγησε σε ιδιαίτερη θέση σοφίας και σύνεσης ενώπιον του Θεού. Αλλά η σοφία και σύνεση που του εδόθη, αφού του εχαρίστησαν και όλα τα άλλα τα οποία δεν εζήτησε, δεν είναι ικανή να του χαρίσει ζωή αιώνια, να του χαρίσει αγιασμό. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Γι' αυτό του λέει και αυτό που πρέπει να προσέξει για το μέλλον. Εάν περιπατείς στα σοδούς μου και μπορείς, γιατί εγώ θα σου δίνω σοφία, και αν φυλάτε στα διατάγματά μου, που θα μπορείς, γιατί εγώ θα σου δίνω σοφία, και τα σεντολάς μου, τότε εγώ θα μακρύνω τα σημέρα στη ζωή σου και για μας θα σου δώσω ζωή αιώνια. Σου δώσω σοφία για να μπορείς να διακρίνεις το καλό και το κακό, αλλά πρέπει να αποφασίσεις εσύ να απορρίπτεις το κακό και να εκλέγεις το καλό, γνωρίζοντας ότι το καλό είναι τα διατάγματα του Θεού, οι εντολές του Θεού και η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι ο Σολομών τώρα είναι έτοιμος να ξεκινήσει το υπόλοιπο της ζωής του μέσα στη χάρη, το έλεος, την ευλογία και τη δόξα του Θεού. Και εμείς σήμερα είμαστε έτοιμοι, είμαστε, να ξεκινήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας μέσα στη χάρη, το έλεος και την ευλογία του Θεού, εφόσον μέχρι να φύγουμε ζητήσουμε από το Θεό να μας χαρίσει καρδία νοήμωνα στο να πράττουμε το καλό και το κακό για τους ανθρώπους που ο Θεός έχει βάλει δίπλα μας και στην εξουσία μας, ώστε ευαρεστούμενος ο Θεός να μας δώσει και αυτά που Του ζητάμε και όλα τα άλλα που δεν Του ζητάμε, αλλά και με επίγνωση ότι μόνο ακολουθώντας τα σοδούς του Κυρίου, φυλάτοντες τα σεντολάς του Θεού και τα διατάγματα του Θεού, θα λάβουμε μέρος και στην αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Θεός λοιπόν μας υπόσχεται μέσα από το Λόγο Του σήμερα και από σήμερα ζωή
και αυτή εν αυθονία εδώ και αιώνια ζωή, ένδοξη, κληρονομιά αμίαντο, άφθαρντο, αιώνια, να βασιλεύουμε εις τους αιώνες των αιώνων, και αυτό θα είναι αποτέλεσμα της σημερινής μας απόφασης. Σήμερα πάρε απόφαση. Καταδίκασε τη γνώμη σου, την άποψή σου, τη σοφία σου, τη σύνεσή σου, τη δύναμή σου, γιατί είναι άχρηστα όλα αυτά. Θα σε οδηγούνε σε προσωπικές αποτυχίες και αδιέξοδα, στο να δημιουργείς δυστυχισμένους ανθρώπους δίπλα σου και εν τέλει να μένεις μόνος σου ή μόνη σου, σαν την αγριομυρίκη στον έρημο τόπο. Εάν όμως σήμερα λάβουμε διδασκαλία παρακυρίου όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, και ομολογήσουμε ότι ό,τι καλό έχουμε ο Θεός μας το χάρισε, και μας το χάρισε για να μπορεί να το χρησιμοποιεί ο Θεός για την ευλογία και την ευτυχία των άλλων που μας χαρίζει δίπλα μας. Εάν εμείς ζητήσουμε από το Θεό, γιατί αν δεν ζητήσουμε αποκλείεται να έχουμε, αν εμείς σήμερα ζητήσουμε από το Θεό καρδία νοήμωνα, εις το να πράττουμε όχι αυτό που θέλουμε αλλά αυτό που πρέπει και που είναι το θέλημα του Θεού, αναγνωρίζοντας με αποκάλυψη Κυρίου τι είναι το καλό και το κακό, όχι για μας. Και εδώ είναι το μεγάλο μυστικό στο οποίο θέλω να επιμείνω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, όχι για μας αλλά για τους άλλους που ο Θεός φέρνει δίπλα μας κατά δική του συγκυρία. Παραλαμβάνω τελειώνοντας, χρειαζόμαστε σοφία και σύνεση στο να γνωρίζουμε το καλό και το κακό που μόνο ο Θεός μπορεί να μας δώσει, ώστε να είμαστε για τους διπλανούς μας αιτία μεγάλης ευλογίας, αιτία χαράς και ευτυχίας. Και το πιο σημαντικό, αιτία αιώνια ζωής. Με αποτέλεσμα και εμείς να είμαστε ευτυχισμένοι στην παρουσία του Θεού και οι διπλανοί μας να είναι χαρούμενοι γιατί μας έχουνε. Να καμαρώνουνε, να καυχόνται εν το ονόματι του Κυρίου γιατί μας έχουνε. Αλλά και ο Θεός να δοξάζεται γιατί Του ανήκουμε. Αμήν.